υποτίθεται ότι θα κάνουν ό,τι θέλει η Τρόικα και αμέσως θα πέσουν 10, λεφτά. 10 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν φτάνει για να βρέξει λοιπόν, λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι βροχή. Αλλά πού θα πάει αυτή η βροχή, ξέρετε πού θα πάει, στους δανειστές. Στους δανειστές. Το ποσό είναι για το ομόλογο. Θα μας δώσει η Τρόικα για να πληρώσουμε τον εαυτό της. Τους πιστωτές μας. Αυτό γίνεται. Δεν δίνονται λεφτά από την Τρόικα. Τώρα στο συγκεκριμένο για να στηρίξουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, να στηρίξουμε επενδυτικά προγράμματα. Αυτά στην Ελλάδα. Αυτά λεφτά πάνε στους τοκογλύφους. Πάνε σε αυτούς οι οποίοι ελέγχουν σήμερα το παγκόσμιο σύστημα και την Ευρώπη, το χρηματιστικό κεφάλαιο. Τώρα, έχει χρέος η Ελλάδα, αυτό που γίνεται. Με τι επιτόκιο δύο τα χρήματα. Ακούστε, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και τον άλλον. Με 1,5% επιτόκιο τώρα. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε και τον άλλον. Εγώ σας άκουσα. Ελάτε, να πει ο κύριος Λαφαζάνης και θα μπούμε και στην κουβέντα. Να πω και εγώ τη γνώμη μου, να καταλάβουν δηλαδή οι θεατές μας δύο-τρία πράγματα που θέλω να πω. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, εδώ παίζεται μια φαρσοκομωδία. Γιατί, εδώ οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι το άκρο νάωτον της αποικιοκρατικοποίησης της χώρας. Γιατί, κύριε Λαφαζάνη. Της αποικιοποίησης της χώρας. Έχουμε μια κυβέρνηση να συζητάει με υπαλλήλους. Και οι υπάλληλοι να τη χορεύουν στο ταψί, κυριολεκτικά. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε καν συζήτηση με κυβερνήσεις. Πρόσωπο το δολοφόνο, τώρα εκεί θα κολλήσουμε. Εκεί είναι το θέμα μας τώρα. Αυτά, με το θέμα αν γίνεται ουσιαστική διαπραγμάτευση. Στη χειρότερη, θα με αφήσετε πρώτα απ' όλα. Όχι, αλλά να με συνεννοούμαστε. Να πω μια σκέψη. Μα όχι, με συγχωρείτε, να λέμε τώρα όχι, κύριε Βιζιντάκη. Με υπαλλήλους, με υπαλλήλους. Και είναι εκπρόσωπός μου, ο οποίος συζητάει. Πώς θα το κάνω. Ποιος είναι ο κύριος Τόμψεν, είναι εκπρόσωπός σας. Να το χαίρεστε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν στείλω εγώ κάποιον να διαπραγματευτεί για μένα, δεν είμαι εγώ. Ο Τόμψεν, διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με υπαλλήλους, είπα. Δεν ακούτε. Με υπαλλήλους. Ούτε καν οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται με κυβερνήσεις. Δεν διαπραγματεύονται με τους υπαλλήλους τρίτης κατηγορίας, οι οποίοι έρχονται εδώ ως νεοαπικιοκράτες, μπαίνουν στην Πανανία και τους λένε τώρα εδώ ομαδικές απολύσεις, τι θα κάνετε το πλεώνασμα, τι θα κόψουμε από εδώ, τι θα ράψουμε από εκεί. Αυτά δεν γίνονται σε μια ανεξάρτητη χώρα. Και αν περιμένουμε ότι η Τρόικα ενδιαφέρεται για το καλό μας και το μέλλον μας, κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος αν το έχουμε αυτή την αντίληψη. Η Τρόικα για το μόνο που ενδιαφέρεται είναι να κάνει το πειραματόζωο πιο χτυπητό και πιο φανερό ως παράδειγμα και πρότυπο για την κοινωνική διάλυση σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος της εδώ. Δεν είναι ο στόχος να δει μια αναπτυξιακή προοπτική στη χώρα. Γι' αυτό και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος είναι μέτρα ύφεσης και διάλυσης της ελληνικής οικονομίας. Κάθε μέρα που περνάει με αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται, διαλύεται ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Η χώρα δεν έχει μέλλον. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα μια κυβέρνηση να διαπραγματεύεται τις ομαδικές απολύσεις. Τι πάνε να πει διαπραγματεύεται. Δηλαδή, απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ανά πάσα στιγμή, με μια απλή απόφαση εργοδοτών και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας, θα έχουμε αθρώες απολύσεις χωρίς κανένα όριο και χωρίς κανένα φραγμό. Μάλιστα. Και ήδη τώρα η απολύση. Τώρα δεν έχουμε, άμα θέλουν άλλοι. Θα του κρατήσει ο Υπουργός. Μα λέμε για πλήρη απελευθέρωση. Σε μια πραγματικότητα. Τώρα κλείνει η επιχείρηση. Τώρα η απολύση είναι 5% για. Δηλαδή, αν δεν αντέχει μια επιχείρηση, θα την κρατήσει ο Υπουργός. Για επιχειρήσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεν ζει μια επιχείρηση, να είναι βιώσιμη. Να μπορεί να ζήσει. Με συγχωρείτε. Είναι άλλο πράγμα το αν δεν ζει μια επιχείρηση. Άλλο πράγμα αν χρειάζεται στήριξη για τα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και άλλο πράγμα, να επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή σε μια επιχείρηση να ανανεώνει διατροποκρατικών απολύσεων αφρώα όλο το προσωπικό της. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Γι' αυτό έχει μπει ένας φραγμός σε αυτά τα πράγματα. Σου λέει όχι απελευθέρωση απολύσεων. Δεν μπορεί να κάνουν απολύσεις. Πάντως η κυβέρνηση δεν το έχει δεχτεί αυτό. Αφαίρεται. Δεν το θεβάζεται. Δεν το έχει δεχτεί η κυβέρνηση αυτό. Μα εκεί πάει το πράγμα. Δεν πάει, δεν ξέρουμε αν πάει εκεί. Μα εκεί πάει γίνεται το πράγμα. Γίνεται μια διαπραγμάτευση που δεν πιστεύετε. Μα δεν ενδιαφέρεται, θα έπρεπε να κλείσει η συζήτηση αυτή. Μα το έχει κλείσει η κυβέρνηση αυτό. Τελείωσε λέει, δεν το δέχομαι. Μα δεν τελείωσε. Εδώ λένε ότι τα βρήκανε κιόλα, ότι έχουν προχωρήσει κτλ. Λοιπόν, πάμε στις τριετίες. Ναι. Πάμε στις τριετίες. Ξέρετε ότι οι τριετίες έχουν παγώσει. Οι τριετίες δεν αυξάνουν. Τώρα τι λένε.
Μακροχρόνια οι άνεργοι που προσλαμβάνονται θα πρέπει να πέσει στο 50% η ορίμανση μέσω τριετιών που έχει συντελεστεί. Αυτό τι σημαίνει? Ξέρετε ότι οι επαναπροσλήψεις γίνονται από ανέργους. Ναι. Όταν θέλει να προσλάβει μια επιχείρηση, ανέργους προσλαμβάνει. Αυτοί οι άνεργοι συνήθως είναι μακροχρόνοι. Και έρχεται τώρα και θα τους κατεβάσει το μισθό. Θα είναι 60 χρόνων ο άλλος, λίγο πριν τη σύνταξη, θα πιάνει δουλειά και θα παίρνει 500 ευρώ. Λες και ξεκινάει από την αργή ως νέος. Πάντως, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για βαρβαρότητες και τα συζητάμε αυτά. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Πρέπει να τη σταματήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Νομίζουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα ανάκαμψης. Αυτά όχι, θα λυθούν με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι μέτρα ανάκαμψης, είναι μέτρα διάλυσης. Λοιπόν, που λέτε τι θα κάνουμε την Τρόικα. Η Τρόικα δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν. Με Τρόικα τελειώνει. Δεν είναι τελευταία διαπραγμάτευση. Τελειώνει, φεύγει. Ακούστε. Μας αποχαιρετά. Τελευταία αξιολόγηση. Ακούστε. Όχι. Εντάξει. Τώρα αυτά όχι, που εντάξει, λέτε... αφού τελειώνει το πρόγραμμα. Τελειώνει, φεύγει. Με συγχωρείτε τώρα. Θα μιλάμε με τα στοιχεία ή θα φαντασιωνόμεθα. Λοιπόν, το πρόγραμμα καθόλου δεν τελειώνει. Θα πάμε για επικαιροποιημένο έτσι κι αλλιώς μνημόνιο. Επικαιροποιημένο μνημόνιο με βάση το δεύτερο μνημόνιο που έχουμε. Δεν ξέρω αν θα προκύψει και τρίτο μνημόνιο. Θα πάμε για νέα επικαιροποίηση. Ο δανεισμός δεν σταματάει στον Ιούνιο του 2014. Ο δανεισμός συνεχίζεται μέχρι 2016. Αυτό που θα κλείσει την πόρτα του δανεισμού με βάση το πρόγραμμα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και πάει μέχρι το 2016. Τα προγράμματα θα συνεχιστούν και πέραν του 2016. Η Τρόικα δεν φεύγει από τον Ιούνιο. Η Τρόικα θα μείνει μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και όσο συνεχίζεται ο δανεισμός. Δεν θα δίνουν λεφτά χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις και χωρίς επιτήρηση αυτών των δεσμεύσεων. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, το μέλλον είναι λαμπρό, διότι από ό,τι φαίνεται, αν συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές και παραμένουν αυτές οι κυβερνήσεις, θα έχουμε νέες περιπέτειες. Οι οποίες φοβάμαι ότι θα είναι χειρότερες από τις προηγούμενες. Βέβαια, να περιμένουμε, κύριε Λαφαζάνη, να δούμε αν θα υπάρχει Τρόικα και πώς θα υπάρχει και με τι μορφή θα υπάρχει μετά τα